Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Ξέρω πόσο πολύ το περιμένατε και εγώ το περίμενα, αλλά αυτό το βιντεάκι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα υπεύσω άλλο άλογο. Το λιζάκι! Έχω να σας πω ότι έχω να υπεύσω άλλο άλογο από το 1995, πιθανότατα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, αλλά τον Ορλάντο τον έχω ξέρω 8 χρόνια. Αυτά τα 8 χρόνια να έχω υπεύσει άλλη μία φορά άλλο άλογο, άλλες δύο το πολύ. Οπότε νομίζω ότι απλά θα γίνω ρεζίλη, θα πέσω, θα με σκοτώσει, είναι και πουλάρι, 5 χρόνια. Πόσο είναι λούλι? 4. 4. Πολύ ωραία, τώρα το έμαθα αυτό, τέλεια. Δεν θα βάλω σπιρούνια γιατί πληροφορήθηκα ότι η φοράδα θα με σκοτώσει σίγουρα. Ωραία. Πάμε να διατοιμάσουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα πω κάτι για να την καλοπιάσω. Ξέρω εγώ, από τώρα θα ξεκινήσω να δίνω καραμέλες. Δε τι όμορφο φοροδάκι. Για θα το υπέσει με το φοροδάκι. Θα βλέπω να καταλήγω στο κάτ σήμερα. Δεν με γλύφει αυτή. Ναι. Με γλύφει σαν το σκύλο, κοίτα. Ναι, ναι, πάντα έτσι. Να σας πούμε ότι αυτό το άλογο η Λούλη μόλις το πήρε. Δεν υπευότανε, γι' αυτό είναι τόσο αδύνατη. Οπότε τώρα του κάνουμε διατροφή σιγά σιγά για να πάρει, γιατί βλέπετε εδώ πέρα τα πλευρά της καημένη, λεκάντες, φαίνεται χάλια είναι, χάλια. Αλλά ήδη έχει πάρει καμιά κατουσαριά κιλά, φανταστείτε πως ήταν, έτσι. Αλλά τώρα... Τώρα τι πέσω εδώ, Θεός μαζί μου, πλακαθάκι. Είναι όπως πρέπει το άλογο αυτό, φτιαγμένο για μένα. Όντως. Κοίτα, ίδια τους έχουμε. Όντως. Κρύς κατούλα. Μουρέ, ποιος σας υπέθει σήμερα? Κανόν, είσαι κακομοίρα. Παιδιά, αυτό εδώ που μόλις βάλαμε είναι σέλα εμποδίων. Έχω να ανέβω σε σέλα εμποδίων τουλάχιστον 10 χρόνια. Για να δούμε και αυτό πώς θα πάει σήμερα. Είναι περίεργο που δεν είναι Ορλάντο, ρε. Είναι άλλο, είναι κάτι άλλο. Μα δεν μπορώ τις φοράδες, παιδιά. Φοράδες είναι ένα πλάσμα περίεργο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Πού είναι η κατσαρίδα? Πού? Αν είναι η κατσαρίδα ή όχι. Α, με τραγαλάει. Με τραγαλάει ο αστραγαλός μου. Σταμάτα, μίλεστε. Σταμάτα. Πού είναι η κατσαρίδα? Α, δεν είναι κατσαρίδα. Η κατσαρίδα είναι. Γρηγόρη. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για αυτό το vlog. Τι κάνω για σας, για σας το κάνω αυτό, να ξέρετε. Και τώρα ξαφνικά το άλογο φεύγει. Είναι και 4 χρονών πουλάρι, εντάξει. Έχει μάθει τώρα. Έχει μάθει τώρα. Πριν έφευγε, έτρεχε. Δεν είδα καμία αμφιβολία, τι βλέπω. Ακριβώς. Α, ωραία την παίρνει τη στομίδα. Εμένα δεν την παίρνει τόσο καλά τη στομίδα, Ορλάντο. Μετά από τόσα χρόνια. Μπράβο, Λιζάκι. Έχω και νύχια, μην μου βγάλεις κανένα νύχι. Κάτσε ρε! Ρε Λιζάκι! Να σου πω, τα είπαμε αυτά, δεν τα είπαμε, δεν τα κανονίσαμε. Όπω, τι σου κάνει ένα πουλάρι, ε. Σαν αζωογονία, αυτό είναι σίγουρο. Είσαι συνέχεια σε μια εγρήγορση. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις 2 λεπτά. Σαν το δικό μου τον κολόγερο, που έχει φτάσει 18 χρόνια και είναι super chill. Αυτή εδώ, τίποτα, ένα δευτερόλεπτο, δεν μπορεί, κουνιέται. Κουτάβι είναι. 4 χρονών. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να φτιάξουμε τις αναβολές στα μέτρα. Θα το βάλω στο 18. Νομίζω ότι τώρα είναι μια χαρά. Θα δείξει κιόλας. Να σφίξω κι άλλο. Όσο θέσεις. Εντάξει, καλά είναι η καημένη τώρα. Τα πλευράκια της, μην τα σφίξουμε πολύ. Μην πέσω, μην φύγω έτσι χλαπάτσα με τη σέλα. Όχι, έτσι θα πέσει. Τι, κι άλλο τη σφίξεις. Λίγο, ναι. Εγώ ξέρω πόσο χαλαρή την έχω, σαν του λάπω. Έτοιμη, εντελώς έτοιμη είναι. Ανεβαίνω δηλαδή εγώ τώρα. Ανεβαίνεις τώρα. Ω Παναγία, παιδιά, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα που θα ανέβω στο Λιζάκι. Το 4χρονο Λιζάκι. Δηλαδή, όχι απλά έχω χρόνια να ανέβω σε άλλο, αλλά πρέπει η πρώτη μου εμπειρία μετά από τόσα χρόνια να είναι και 4χρονο. Έτσι. Ναι. Βάλω γάντι, οπωσδήποτε γάντι. Οπωσδήποτε. Εγώ και τα νύχια εγώ. Μου βγάλει κανένα νύχι. Εμένα μου το έχει βγει βάλει εδώ. Δεν μου λες τέτοια. Λοιπόν, Λιζάκι, θα με φάει αυτή. Εντάξει, πάμε. Πάμε, Λιζάκι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα
πέρασε μπροστά από τον Ορλάντο. Και με κοίταξε που κρατάω άλλο άλογο και πάνω ντεύω σε άλλο άλογο. Κοίτα τον, κοιτάξτε τον που ζηλεύει. Τον βλέπετε. Να τους, τον βλέπετε πως κοιτάει. Ορλάντο. Ορλάντο. Ναι. Να, είδατε. Σας το είπα εγώ ότι ζηλεύει τώρα, αλλά τέλος πάντων. Να με βαίνω, ε. Ναι. Σίγουρα, ε. Ναι, ναι, δεν κάνει τίποτα. Σίγουρα, ε. Δεν κάνει τίποτα. Σίγουρα. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Πιο καλά τον Ορλάντο κάθεται. Για να ανέβω. Ορλάντο, μην ακούσεις εσύ. Σε κοιτάει. Θέλει ζαχαρίτσα, Ορλάντο. Α, θέλει ζαχαρίτσα. Το έχει μάθει τώρα. Περίμενε. Να την καλοπιάσω. Κάτσε, να σε καλοπιάσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Εδώ, μωρή. Εδώ, στη μάνα σου. Εγώ θα την πέσω τώρα. Μπράβο. Την πήρες τώρα. Φτάνω. Πάμε την άλλη τώρα. Κάπως έτσι, παιδιά, ξεκινάει αυτή η φανταστική προπόνηση με το φοραδί, το τετράχρονο. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά ασταθή στη στομίδα, γιατί υπέβεται πάρα πολύ λίγους μήνες. Αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο σταθερή μπορώ και να τη δουλέψω όσο καλύτερα γίνεται. Εδώ στις στροφές δεν θέλει να ακούσει το έξω ενίο, γιατί μάλλον δεν το ξέρει. Οπότε προσπαθώ να της το δείξω για να το μάθει. Σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα αρχίζει και γίνεται όλο και πιο σταθερή. Εγώ γενικά προσπαθώ να της δείξω ότι είναι okay να στρετσάρει το λαιμό της, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό στην πλάτη τους. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δουλεύω και τον Ορλάντο. Περνάει κόσμο στο γύρο, εντάξει, δεν πειράζει, το πτωούμαστε. Εδώ έχει αρχίσει και κάνει λίγο πιο πολύ stretch. Δεν μπορεί όμως ακόμα πολύ, γιατί δεν έχει και μυϊκό από πίσω για να την υποστηρίξει. Αλλά είναι πάρα πολύ φιλική και πάρα πολύ συνεργάσιμη. Εδώ καλπάζουμε. Εντάξει, προσπαθούμε τουλάχιστον. Δεν είναι τόσο άσχημα όμως. Πού να δείτε πώς ξεκινάει καλπασμό. Μεγάλη επιτυχία. Αυτό το άλογο για να ξεκινήσει καλπασμό, μόνο από τρεχαλιτό, δεν ξέρει διαφορετικά. Κάπως έτσι. Αλλά εννοείται θα το μάθει. Προς το παρόν δεν την πιέζω για να κάνει κάτι το οποίο τη δυσκολεύει. Την αφήνω να ρολάρει, να καλπάσει ήρεμα. Την αφήνω να φτερνίζεται και να χαλαρώνει και να στρετσάρει ακόμη πιο πολύ την πλάτη της. Εννοείται εδώ το έξω ενίο δεν μπορεί να το καταλάβει. Οπότε πασχίζω να τη στρίψω χωρίς να τραβάω τα ενία, αλλά από το κάθισμα. Και εντωμεταξύ έχει φανταστικό κάθισμα στο καλπασμό. Κάθεσαι με τις ώρες, δεν είναι σαν τον Ορλάντο που σε κοπανάει, σαν τρακτέρ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά πρέπει να μάθει πράγματα. Ακόμα εντάξει, δεν ξέρει. Είναι φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ μικρή. Υπέβεται μόλις 3 μήνες νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά τον καλπασμό, η φοράδα δεν ήθελε και πάρα πολύ να κάνει τροτ. Με το που της έβαζα μέσα πόδι, νομίζω ότι θέλω να καλπάσει. Οπότε εγώ τώρα θα της ζητάω μόνο τροτ, για να μην τα μπερδεύει. Να μάθει ότι το μέσα πόδι είναι επειδή θέλουμε να μας κάνει κάμψη. Προσπαθώ λίγο να την κάνω να χαλαρώσει, αλλά δεν την πιέζω παραπάνω από όσο μπορεί να μου δώσει, γιατί ούτε μυϊκό έχει ακόμα, ούτε τα ξέρει.
Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη μαζί της. Είναι πολύ γλυκιά και συνεργάζεται άψογα. Πιστεύω ότι αν την είπα για μία εβδομάδα σερί, θα έχει τελείως διαφορετική εικόνα. Δεν σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να μου κάνει βλακία, ενώ ο Ρολάντο κάθε δευτερόλεπτο το σκέφτεται. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Έχω να πω ότι το φοραδάκι αυτό είναι πολύ γλυκούτσικο. Εντάξει, δεν ξέρει πολύ βασικά πράγματα, αλλά είναι τόσο καλή και προσπάθησε τόσο πολύ και δεν με σκότωσε. Μπράβο, Λυσάκη! Είσαι το number two, αγαπημένο μου άλογο! Πάμε τώρα να φτιάξουμε Ορλάντο, γιατί θα ανέβει η Λούλη. Ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, εγώ τον ύπευσα. Να σε δω εσένα τώρα. Παιδιά, ετοιμάζουμε Ορλάντο γρήγορα. Πάμε να τον υπεύσει η Λούλη. Νομίζω ότι τώρα έτσι τον παίρνουν άλλοι. Θα δέξει. Όχι. Πας το κάτω. Όχι. Ορλάντο. Πας το κάτω. Με το που πάω και βάζω το παντάζ. Ρε Ορλάντο! Μπορείς να πεις κάτω ήσυχο. Μπράβο, όμορφο άντρα μου. Ποιος σας είπε αυτή τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα κατεβάσουμε τους αναβολείς 10 τρύπες για τη Λούλη. Όπως ανεβάσαμε με ένα 10, τώρα θα κατεβάσουμε 10 εδώ. Γιατί εντάξει, το πόδι αυτό το δίμετρο, όπως καταλαβαίνετε, δεν το έχουν όλοι. Δεν γυαλίζουνε. Κοίτα, εδώ. Πεντακάθαρα. Επειδή μου. Το τετράχρονο πιο εύκολα τα βάλαμε τα ημία από σένα. Ναι, όταν σηκώσεις το κεφάλι σου και είσαι 1,90, δεν φτάνω. Πόπο, θα πάω το αυγενικό. Λοιπόν, παιδιά, εγώ την ύπευσα τη φορά τη Λούλη, το τετράχρονο πουλάρι που είχα 8 χρόνια σχεδόν ανέβασα άλογο. Τώρα ήρθε η ώρα της Λούλη να δούμε με αυτό το τέρας. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι 4 χρόνων αυτός, αλλά φαίνεται σαν να είναι. Ναι, φαίνεται σαν να είναι 4, είναι λίγη γραφή. Οπότε για να δούμε. Με το που τον αφήσω να ανέβεις θα ξεκινήσει, οπότε... Α, μπράβο, Ορλάντο! Μίλησε καλύτερα και αυτός τώρα. Μπράβο, Ορλάντο! Έλα. Είναι τεράστιο. Είναι λίγο χοντρό. Λούλη, περπάτα τον λίγο, ρε. Σέρνεται. Και ήρθε η ώρα του Ορλάντο. Ένα πολύ διαφορετικό άλογο από το φοραδάκι. Δύσκολο, περίπλοκο. Εδώ κάπως έτσι ξεκινάει τρώτο Ορλάντο. Τις περισσότερες φορές. Και ειδικά με τη Λούλη που εντάξει δεν τον ξέρει και δεν είναι και καθόλου εύκολος. Όπως βλέπετε σιγά σιγά κάτι αρχίζει να γίνεται. Την έχω πρίξει να βάζει μέσα πόδι έξω ηνίο.
Νταντάν, πολύ καλύτερα. Μπράβο, Λούλη. Θέλει πάρα πολύ σταθερότητα τον ΥΠΕΑ ο Ορλάντο. Οτιδήποτε κάνεις, νομίζει ότι είναι κάποια εντολή για κάποια άσκηση. Ή απλά δεν του αρέσει και αντιδράει. Δεν υπάρχει κάτι μέσο, κάτι ενδιάμεσο. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι ο Ορλάντο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άλογο. Διότι το πάει έτσι αυτή τη στιγμή είναι θαύμα. Να δούμε στον καλπασμό μετά. Μπράβο, Λούλη! Η αριστερή του μεριά είναι η καλύτερη μεριά. Από δεξιά πάντα ξεκινάει λίγο πιασμένος, αριστερά είναι πιο καλά. Έξω ηνίο, μέσα πόδι και δουλίτσα μέσα και μαλακώνει. Δουλίτσα μέσα και μαλακώνει. Μπράβο, άλλα σύπευση. Κράτα έξω ηνίο, Λούλη. Όπως βλέπετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές για το μέσα πόδι έξω ηνίο. Αλλά ευτυχώς είναι πάρα πολύ ήρεμη και χαλαρή, οπότε είναι και ο Ορλάντο ήρεμος και χαλαρός και δεν την έχει σκοτώσει, προς το παρόν τουλάχιστον. Αργότερα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κουνάει εντωμεταξύ και πάρα πολύ αυτό το άλογο, δεν μπορείς να κάτσεις. Δεν είσαι τη φοράδα. Αλλά γενικά, εντάξει, έχουν καλή εικόνα, ειδικά για πρώτη φορά που ανεβαίνει πάνω του και δεν τον ξέρει. Μπράβο, πολύ ωραία! Της δίνω και λίγη επιβράβευση εδώ πέρα, για να ξέρει ότι τα κάνει καλά τα πράγματα. Ένα μικρό διάλειμμα και προσπάθεια για καλπασμό. Η πρώτη προσπάθεια. Να, εντάξει. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Δεύτερη προσπάθεια. Για να δούμε. Καλύτερα. Ναι. Πάμε. Μπροστά. Α, ευτυχώς καλπάζει τουλάχιστον. Είναι πολύ καλός Ιωνός αυτός, παιδιά, να ξέρετε, με τον Ορλάντο. Εντάξει, δεν κράτησε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον κάλπασε. Εδώ από αριστερά καλπάζει λάθος πόδι, αλλάζει μόνος του και προχωράμε. Από αριστερά είναι λίγο πιο αντιδραστικός, θα έλεγα. Και πρέπει να είσαι πάρα πολύ ακίνητος. Εδώ, όπως βλέπετε, η Λούλη, ο ποπός της σηκώνεται κάθε τόσο. Δεν του αρέσει καθόλου αυτό. Πάμε, επόμενη προσπάθεια. Ωραία, πολύ ωραία, δεν πειράζει. Προχωράμε. Με την υπασία δεν πρέπει ποτέ να το βάζετε κάτω. Ό,τι και να σας κάνει το άλογο, πρέπει να συνεχίσετε να υπεύετε. Και νταντάν, επιτέλους, καλπάζουμε αριστερά, με επιτυχία, τέλος πάντων, καλπάζουμε, αυτό έχει σημασία. Και κοιτάξτε τώρα δεξιά, τι ωραία ξεκινάει. Απλά θέλει λίγο να τον βρεις. Είναι ιδιόρυθμο άλογο, έχει προσωπικότητα, βρε αδερφέ. Δεν λέει ναι σε όλα. Έχει άποψη, καλός ή κακός. Εντάξει, γενικά δεν τα πήγαν πολύ άσχημα, πέρα από την ανόρθωση και ό,τι άλλο της έκανε. Εδώ μου λέει φτάνει. Καλός ήταν, εγώ τον σταμάτησα. Λουλή. Ναι. Πώς νιώθεις? Κοίτα, μην είμαι χαρούμενη τη ζω ακόμα. Πες μας λίγο, είναι δύσκολος ο Ορλάντο? Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλήθεια σας λέω, είναι ένα τόσο δύσκολο άλογο που πες στη ζωή μου. Ο άλλος βγαίνει! Ο άλλος βγαίνει! Ορλάντο, δεν τελειώσαμε. Εντάξει, δεν τον έχω συνηθίσει, αλλά με σκότωσε. Τουλάχιστον το καλό είναι ότι είναι μεγάλος και οι ανάθωσεις του δεν είναι τόσο γρήγορες. Ναι, γρήγορες.
Άντε μέχρι να ανεβάσει το ένα πόδι, άντε μέχρι να ανεβάσει το άλλο. Άμα εκνευριστεί πολύ, το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Τώρα δεν εκνευρίστηκε πολύ, ήταν το καθημερινό του. Αλήθεια. Ναι. Με σκότωσε αυτός παραπάνω από τη μικρή. Άι, μέση μου. Ο 18χρονος σου βάλε τα γυαλιά. Ναι, αλήθεια. Η μέση μου. Δεν μου λες, το κάθε... πες εδώ στους φίλους μας, το κάθισμά του στο εδραίο όταν κάθεσαι πώς είναι? Δεν ξέρω, γιατί το έχω προσπαθήσει και παραλίγο να πέσω. Οπότε, μην το δοκιμάσετε, είναι dangerous, dangerous. Μην το δοκιμάσετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σου πω. Μέση μου! Πρέπει να βγάλεις και τα υπόλοιπα πόδια. Α, με σκότωσες τώρα, Μίλη. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα κάνουμε τη ρουτίνα του Ορλάντο. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα, το Henry Equestrian, που σας είπα και σε κάτι story, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, τα οποία είναι φανταστικά, θα σας τα δείξω τώρα αμέσως. Κοιτάξτε το κουτί μου από το Henry Equestrian, έχει το όνομά μου και μια καρδούλα, δεν είναι τέλειο. Για να δούμε τι πράγματα μου ετοίμασε η Αναής. Α, έχω ένα ωραίο φούτερ. Τέλειο! Για να το δούμε. Και ένα sticker. Το κολλήσω του λάπα μου. Για να δω. Τέλειο! Αυτό προφανώς θα το φοράω από Σεπτέμβρη τώρα, γιατί έχουν μπει οι ζέστες. Για να δούμε τι άλλο. Καραμελίτσες! Τέλειες! Είναι με σχήμα αστεριού καρδούλας. Τι cute που είναι! Ορλάντο! Έχει και πολλά χρώματα, κοιτάξτε. Ορλάντο, έλα να πας μια καραμελίτσα. Γιάννη. Λοιπόν, αυτές τις καραμελίτσες τις παρήγγειλω, παιδιά. Θα σας πω γιατί. Όχι, δεν τις πας όλες τώρα. Γιατί είναι πολύ μικρούλες και με βολεύει να τις βάζω εδώ στη τσέπη μου. Κάτσε εσύ, όχι τώρα, πάει το φαγητό σου. Με βολεύει να τις βάζω στη τσέπη μου όταν υπέβω, για να μην πιάνουν πάρα πολύ όγκο. Οπότε, συνέχισε να δρώσω. Πάμε να δούμε τι άλλα. Έχει και αυτό το σφιγγάκι. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι για τη Χέτη και την Ουρά μαλακτικό σπρέι. Επειδή δεν έχω προλάβει να φτιάξω αυτό το διάστημα, πήρα αυτό, το οποίο, να ξέρετε, όλα αυτά τα προϊόντα του Henry Equestrian είναι φυτικά. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει τίποτα περίεργο μέσα ή χημικά, συστατικά, ξέρεις, που δεν είναι φιλικά. Μ' αρέσουν πάντα τα φιλικά προς τα άλογα προϊόντα. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ φιλικά προς τα άλογα. Και όταν δεν έχω χρόνο να φτιάξω, απλά παίρνω αυτά και είναι τέλεια. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σπρέι, θα σας εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ δυνατό και αυτό είναι φυτικό και όπως το λέει και εδώ πέρα, είναι για την υγρασία της οπλής. Εμένα ο Ορλάντο, επειδή δυστυχώς δεν έχει πολύ καλή ποιότητα νυχιού, του παίρνω αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο λειτουργεί σαν θεραπεία για άλογα, ας πούμε, που έχουν πιάσει μούχλα, μυρίζει άσχημα όταν καθαρίζει την οπλή με αγγίλ κτλ. Λειτουργεί σαν θεραπεία. Το βάζεις κάθε μέρα για 1-2 εβδομάδες και πραγματικά φεύγει. Ό,τι μούχλα, ό,τι υγρασία, ό,τι βλακεία τέτοια υπάρχει, εξαφανίζεται. Αλλά είναι και για άλογα, ώστε να συντηρούνται, να μην το πάθουν, προληπτικά δηλαδή. Οπότε αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα ευθύς αμέσως. Αλλά θα σας δείξω πρώτα και αυτό. Το οποίο και αυτό έχει φιωγκάκι, φυσικά. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και αυτό φυτικό λίπος ποδιών. Αυτό είναι, θα το βάλουμε με το πινελάκι μας. Αυτό το βάζω κάτω από την οπλή για να κάνει αφύγρανση και αυτό το βάζω πάνω από την οπλή για να κάνει ενυδάτωση, ώστε να μην γίνονται cracks, να μην σπάει η οπλή, τέτοια πράγματα. Και το τελευταίο προϊόν, το οποίο... Αυτό το προϊόν, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Θα σας πω γιατί πράγμα όμως είναι το κάτι άλλο αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν, Natural Balm το λέει, λοιπόν, και αυτό φυτικό φυσικά, και τι κάνει αυτό. Έχει φύγει λίγο τρίχωμα γιατί χτύπησε στο πάντοκ. Έφυγε. Έχει φύγει τρίχωμα γιατί κατά λάθος με το σπιρουνάκι μας ανοίξαμε τρυπούλα. Χτύπησε κάπου και έχει φύγει το τρίχωμα και δεν θέλουμε το καινούργιο τρίχωμα που θα βγει να είναι αλλοιωμένο και λευκό. Ωραία. Αυτό το προϊόν είναι για τις πληγές, παιδιά. Σε μία, το πολύ δύο μέρες έχει βγάλει τρίχωμα. Δεν είπα, είναι μαγικό.
Είναι μαγικό. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε όλα μαζί να τα δείτε. Λοιπόν, έχω και ένα σκουφάκι. Τέλειο. Και αυτό είναι για το φθινόπωρο, το σκουφάκι. Είναι καλοκαίρι τώρα, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ένα μπλουζάκι, αυτό θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα. Αυτό το μπλουζάκι, γιατί όπως βλέπετε τέτοια μπλουζάκια χρησιμοποιώ εγώ. Με βολεύουν άπειρα. Και ένα υπόσαγμα. Wow. Πάρα πολύ ωραίο. Ολοκένουργιο. Τέλειο. Ενθουσιάστηκα. Για να δείτε κάτι άλλο εδώ μέσα. Είναι μια κάρτα. Από την Αναΐς. Μου έγραψε αφιέρωση. Μου λέει, Emily μου, welcome to the Henry family. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε έχουμε μαζί μας. Σου εύχομαι τα καλύτερα με τον Ορλάντο. Ω, με αγάπη να είσαι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα. Yes! Άλογα. Μου χρειάζεται τον ήχη τους στη λευκή γραμμή που λέμε, στο white line. Το βλέπετε που μπαίνει μέσα. Και εδώ που πιάνει μούχλα και εδώ. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Το βλέπετε έτσι, μέχρι και σσσσ έκανε. Πραγματικά μια εβδομάδα να το βάζετε κάθε μέρα, τέλειωσε η μούχλα. Σας ορκίζομαι. Είναι ό,τι πιο δυνατό έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Τώρα το Ορλάντο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, γιατί έχω τελειώσει ήδη ένα τέτοιο φυσικά. Οπότε απλά τώρα σας το βάζω για να σας το δείξω. Βλέπετε εδώ πέρα όμως, άμα κάνει zoom εδώ, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μαλακό το νύχι. Οπότε ερχόμαστε εδώ και ξεκάζουμε ανάμεσα στο πέταλο και το νύχι. Και εδώ στη χελιδόνα που πολλές φορές πιάνει μούχλα. Και το αφήνουμε στεγνώσει. Παιδιά, είμαστε στα πίσω πόδια. Το βλέπετε εδώ πέρα που καθαρίζω ότι μέσα είναι λίγο πιο υγρό και κάνει σαν τρίμα λευκό και μυρίζει κιόλας. Οπότε εδώ ερχόμαστε και βάζουμε αυτό. Αύριο δεν θα υπάρχει τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Και παιδιά, πάμε στο επόμενο βήμα, στην ενυδάτωση. Γιατί από κάτω θέλουμε αφυδάτωση, αλλά πάνω από το νύχι θέλουμε ενυδάτωση, για να μην σπάνε τα νύχια κτλ. Κοιτάξτε εδώ πέρα, ας πούμε, που είναι κάπως αφυδατωμένο το νύχι του. Ερχόμαστε και βάζουμε το λίπος, το οποίο κοιτάξτε πόσο τέλεια το γυαλίζει. Απίστευτο. Και το πιέζουμε να μπει και εδώ πέρα στις τρύπες από τα πέταλα. Και έτσι συντηρούμε το άλογό μας σε μια καλή κατάσταση. Ειδικά παιδιά για άλογα που δεν φοράνε πέταλα πίσω όπως ο δικός μου, τα σπασίματα είναι στάνταρ. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε ενυδάτωση για να μην μείνει το άλογο χωρίς νύχη. Η ώρα του σπρέι, το αγαπημένο μου! Ψεκάζουμε παντού. Με μια γενναιόδορη ποσότητα, άμα δεν θέλετε να σας κόβετε και να σας φάει. Τι ωραία μυρίζει. Να σας πάρει λοιπόν η ουρά του αλόγου σας. Πω, παιδιά, μυρίζει τέλεια! Μυρίζει φανταστικά! Έτσι μου να το βάλω στα δικά μου τα μάτια. Κοίτα, φυτικό είναι θεωρητικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι τόσο φυσικά αυτά τα προϊόντα που πραγματικά γι' αυτό είναι ο μόνος λόγος που τα εμπιστεύομαι. Δεν έχουν σιλικόνες, δεν έχουν χημικά, δεν έχουν τίποτα. Οπότε πραγματικά όταν δεν προλαβαίνω να φτιάξω, είναι η πρώτη μου επιλογή. Κοιτάξτε τι ωραία που χτενίζεται και εγώ να τη χτενίσω μια εβδομάδα, έτσι. Σοκ! Εννοείται ότι χτενίζουμε σιγά σιγά, όπως είπα για να μην σπάνε οι τρίχες. Πω, τέλεια. Γυαλίζει κιόλας, φαίνεται στην κάμερα. Εν τω μεταξύ, αν δείτε από λίγο πιο κοντά, έχει πορτοκαλί αντάβλες. Φαίνεται, εδώ. Έτοιμος Ορλάντο! Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε το τελευταίο προϊόν, το οποίο σας λέω ότι βγάζει τρίχωμα αμέσως. Θα το βάλουμε τώρα στο λιζάκι εδώ πέρα που είπε πριν, στις λούλες, στη φοράδα, γιατί έχει χτυπήσει εδώ πέρα, αν δείτε. Πάρα πολλά άλογα το παθαίνουν αυτό, από τούπες και τέτοια, οπότε τι κάνουμε, βάζουμε στο χέρι μας μια μικρή ποσότητα και το κάνουμε απλά έτσι, στο δέρμα.
Λοιπόν, θα ανεβάσω story στο Instagram, να ξέρετε, αύριο, να δούμε σε τι κατάσταση είναι με την κρέμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Άλλο ένα βιντεάκι έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Να μου στέλνετε ιδέες, να μου λέτε τι βίντεο θέλετε να κάνω την επόμενη φορά. Κάντε subscribe, like, comment, κάντε τα όλα αυτά. Βάλτε και το κουδουνάκι για να ξέρετε πότε να βάζω καινούριο βίντεο. Γιατί όπως έχετε δει, δεν είμαι και πολύ συνεπής. Ανεβάζω όποτε έχω χρόνο να βγάλω βίντεο κτλ. Οπότε βάλτε το κουδουνάκι να σας υπενθυμίζει πότε ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Και φιλιά πολλά!